Πάμε να καλωσορίσουμε τον φίλτατο Ευθύμιο Λέκα, τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς θα πάτε? Είχαμε και ένα μικρό σεισμό το βράδυ, να θυμίσω ότι είστε και πρόεδρος του ΛΑΣΠ, έτσι. Ναι, 5,1 στο Βόρειο Αιγαίο, Αμοργό δηλαδή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, απλώς και μόνο καταγράφεται ως ένα γεωδυναμικό γεγονός στην Ανατολική Ελλάδα. Από τα συνηθισμένα, θα λέγαμε, για τα δεδομένα. Βεβαίως, και είναι και από αυτά που επιθυμούμε να υπάρχουν, δεδομένου ότι ως ένα βαθμό εκτονώνουν τις τεκτονικές δυνάμεις που συσσωρεύονται στο έδαφος και προσβλέπουμε σε αναστολή μεγάλων φαινομένων, τα οποία με βάση αυτούς τους σεισμούς και την εκτόνωση της ενέργειας καθυστερούν. Να σας πάω τώρα και στην αιτία της πρόσκλησης της σημερινής, γιατί ειλικρινά αυτή η ιστορία με τα λεγόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα φαίνεται ότι δεν είναι πια τόσο εξαιρετική. Δηλαδή δεν έρχεται μια φορά δεκαετία. Κάθε χρόνο και μια και δυο και παραπάνω φορές βλέπουμε καιρούς που δεν θυμίζουν σε τίποτα αυτό που μαθαίναμε στο σχολείο, το υπήρου κλίματος, για να το πω έτσι. Ναι, πραγματικά έτσι συμβαίνει. Όπως είπαμε προηγουμένως, ενώ τα γεωδυναμικά φαινόμενα, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα που εξελίσσονται κάτω από την επιφάνεια της γης, παραμένουν στον χρόνο, στον ευρύ χρονικό διάστημα σταθερά, δηλαδή η σεισμικότητα ουσιαστικά παραμένει σταθερή, η φυσικότητα σταθερή, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι στα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, δηλαδή στα φαινόμενα που εξελίσσονται στην ατμόσφαιρα, έχουμε μία αύξηση, η οποία προέρχεται εν μέρει από την κλιματική αλλαγή, εν μέρει από τη διατάραξη του όλου συστήματος, του υγιεινού συστήματος, με αποτέλεσμα αυτά τα φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι ακραία σε λίγο, θα είναι καθημερινή πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν τα ακραία φαινόμενα είναι πιο συχνά, τα βλέπουμε, και αυτά βέβαια είναι μια λυσίδα στην οποία εντάσσονται, δηλαδή είναι η αύξηση θερμοκρασίας, είναι οι δασικές πυρκαγιές, είναι οι βροχοπτώσεις, είναι η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, δηλαδή γίνονται και πιο ραγδαίες, είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι οι κατολιστήσεις, είναι οι διαβόρες τάφων, είναι η μολύνση στο περιβάλλον που επιφέρουν όλα αυτά, η ερημοποίηση και τελικά εκείνο που θα δούμε είναι και η κρίση στους ανθρώπους, στις περιοχές που κατοικούν πολλοί άνθρωποι, ιδίως σε ευαίσθητες περιοχές. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ερωτήσεις που φαντάζομαι είναι πολύ βασικές. Η μία έχει απαντηθεί εν μέρει από αυτά που μας είπατε, δηλαδή εν μέρει είπατε ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Το υπόλοιπο κομμάτι, το άλλο μέρος, ποιες είναι οι αιτίες, ας πούμε? Το άλλο μέρος, όσον αφορά τις καταστροφές, βεβαίως υπάρχουν αιτίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, όπως η περιστροφή της γης, ο αριθμός περιστροφής, ο άξονας της γης, οι καταιγίδες ηλιακές και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία είναι εκτός πλανήτη, αναπτύσσονται και τα οποία επηρεάζουν άμεσα το κλίμα του πλανήτη. Να σκεφτεί κανένας ότι αν η γη από τον άξονά της εκτραπεί κατά μερικά λεπτά της μοίρας, το κλίμα θα αλλάξει. Όπως επίσης και φαινόμενα που εξελίσσονται στη Σελήνη, δηλαδή στον πλανήτη, στον δορυφόρο μας, φαινόμενα σε αυτών των δορυφόρων, μπορεί να αλλάξει για λίγο η περιστροφή της γης, μπορεί να αλλάξει ο άξονας της γης. Κύριε Λέγα, για αυτά, έτσι όπως τα ακούω, δεν ξέρω αν υπάρχουν ανθρώπινες δυνατότητες να παρέμβει κάποιος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εδώ έχουμε την κλιματική αλλαγή, εκεί φαντάζομαι κάτι μπορούμε να κάνουμε, αλλά έχουμε και τα φαινόμενα τα οποία μας υπερακοντίζουν, ακριβώς. Σε αυτά δεν μπορούμε να παρέμβουμε, γιατί δεν είναι πάνω από εμάς, δεν ορίζεται από εμάς, αλλά μπορούμε να παρέμβουμε έστω και τώρα στην διαδικασία της τροτότητας των συστημάτων, δηλαδή το πόσο ευάλωτοι είμαστε εμείς και το πώς συνθέτουμε και συγκροτούμε τις κοινωνίες μας. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Να ρωτήσω κάτι όμως, δηλαδή πραγματικά, επειδή οι άνθρωποι έχουν δείξει τρομερή προσαρμοστικότητα, εφευρετικότητα, αντοχή και τα, μιλάω για την ανθρωπότητα γενικώς, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί κάτι θα μπορούμε να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε πρώτον σε επίπεδο αποφυγής των φαινομένων, όχι εκτροπής των φαινομένων, κάποιες παρεμβάσεις. Μπορούμε να τρομολογήσουμε έξυπνες λύσεις. Μπορούμε να κάνουμε έξυπνη προειδοποίηση, δηλαδή έγκαιρη προειδοποίηση, ώστε να ο πληθυσμός που εκτίθεται να είναι λιγότερος επιθυμητός, μικρότερος
και να κάνουμε διαδικασίες οι οποίες να αντιδρούν μέσα από ένα σύστημα σύγχρονο πολιτικής προστασίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, αυτό πρέπει να το πούμε, αλλά όμως μπορούμε και πρέπει, επιβάλλεται, να κάνουμε αυτά που έστω μπορούμε, που μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος, μπορεί να απαιτούν να αλλάξουν οι δομές της πολιτικής προστασίας, να αλλάξουμε όλοι εμείς σε ατομικό επίπεδο, και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και θα πρέπει να το είχαμε ήδη κάνει, γιατί δεν έχουμε πολλά περιθώρια ακόμα. Ξέρετε, κλείνοντας την κουβέντα, θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση ότι αν δεν πέσουν πολλά λεφτά, να το πω έτσι, από τη μια πλευρά, και από την άλλη να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους κάποιοι εντελώς τεχνοκράτες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για υποδομές, παράδειγμα αντιπλημμυρικά, μια που λέγαμε για βροχές. Αυτές οι υποδομές που έχουν σχεδιαστεί πριν από 10, 15, 20 χρόνια και που δεν ολοκληρώνονται επί της ουσίας ποτέ στην ώρα τους, αφορούν μια άλλη περίοδο που ο καιρός ήταν διαφορετικός, οι βροχές ήταν πολύ πιο ήπιες, οι ποσότητες ήταν πολύ μικρότερες, να το πω έτσι, του νερού. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο πέρα από το να απευθυνθούμε σε ειδικούς καλή ώρα όπως εσείς, οι οποίοι με βάση κάποια άλλα μοντέλα πια και όχι αυτά που ίσχυσαν στο παρελθόν, κάνουν σχεδιασμούς που, ξαναλέω, θα στοιχήσουν πολλά λεφτά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα που έρχονται. Γιατί αλλιώς θα μετράμε πνιγμένους, θα μετράμε καμένους, θα μετράμε νεκρούς. Κοιτάξτε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα χρειάζονται 3 με 4 προπολογισμού της Ελλάδας. Πράγμα το οποίο δεν μπορούν να διατεθούν και να γίνουν και δεν είναι δυνατόν. Επομένως πρέπει να εφαρμοστούν έξυπνες λύσεις με λιγότερα χρήματα, να αφήσουμε τα φαραωνικά έργα, τα που ξέραμε μέχρι τώρα. Άρα αυτό που λέω είναι λάθος, μου λέτε, και εγώ χαίρομαι που το ακούω. Δεν χρειάζονται φαραωνικά έργα. Όχι καθόλου. Και ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή ο Κηφισός θα πλημμυρίσει τα επόμενα 50 χρόνια για διάφορους λόγους, να μην στον αναλύσω επιστημονικούς. Για να αποφύγουμε την πλημμύρα του ποταμού, θα πρέπει ουσιαστικά να γκρεμιστεί η μισή Αθήνα. Αυτό δεν γίνεται καμία φορά. Ή για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στον χώρο του Λεκανοπεδίου. Λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε έξυπνες λύσεις οι οποίες θα προπαστούν, να έχουμε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αλλά αξιόπιστα συστήματα, όχι αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Και βέβαια να υπάρχουν δομές πολιτικής προστασίας οι οποίες έγκαιρα να ενεργούν, να απομακρύνουν τον κόσμο, να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, να κάνουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις κατά μέσο των δικτύων, έτσι ώστε να αποφεύγεται όχι η ίδια πλημμύρα, όχι το ίδιο το φαινόμενο, αλλά να μετριάζεται μόνο. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να σας πω την αλήθεια, αυτό το τελευταίο πολύ μου άρεσε, γιατί έτσι όπως το βάζα στο μυαλό μου, έλεγα ότι θα πρέπει να εξοδευτούν απίστευτα λεφτά να γίνουν φαραωνικά όπως τα χαρακτηρίσατε έργα. Ενώ εσείς αυτό που λέτε, χρειάζεται βασικά να είμαστε λίγο, πώς να πω, τα παιδιά του νοικοκύρη που πρέπει να άσουν να γυρεύουν και να έχουμε έξυπνες λύσεις. Μάλιστα. Ας μην ξεχνάμε την εντολή του πλαισίου του ΣΕΝΤΑΙ, του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, τα 3 χρόνια στο ΣΕΝΤΑΙ της Ιαπωνίας, που δεν λέει για αντιμετώπιση ευθέως. Λέει για προσαρμογή. Ρεζίλιες, προσαρμοστικότητα, να προσαρμοστούμε στη φύση επιτέλους, να μην αντιδρούμε στη φύση γιατί η φύση έχει τους δικούς της νόμους, τους δικούς της κανόνες. Την καλημέρα μας, κύριε Λέκα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.